Η Μπέση Μάλφα είναι έτοιμη να καθίσει στην καρέκλα της κριτικής επιτροπής του Show Your Face Sounds Familiar, μόνο που το πρόσωπό της δεν είναι οικείο σε επιτροπές. Τη βλέπουμε για πρώτη φορά και μίλησε στο Star για αυτόν τον διαφορετικό ρόλο. Πώς και το αποφασίσατε? Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Έχει να κάνει με υποκριτική χορό και τραγούδι, που είναι ένα είδος το οποίο έχω σπουδάσει και έχω λατρέψει. Θα είστε αυστηροί στην επιτροπή? Δεν γνωρίζω. Θα είμαι αναλόγως στη δουλειά θα μου παρουσιάσουν. Αυτό που έχω πει όμως είναι ότι όταν κάποιος έχει δουλέψει σκληρά και το έχει αγαπήσει πολύ αυτό που κάνει και εγώ βλέπω την προσπάθεια, προσκυνώ. Η απάντησή της ήταν θετική από την αρχή. Μπορεί τηλεοπτικά τα πράγματα να είναι δύσκολα για τους ηθοποιούς, όμως η σκέψη της είναι διαφορετική. Και αυτός είναι ένας μίζερος τρόπος να αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Εμένα μου άρεσε και ό,τι μου αρέσει το κάνω. Ρισκάρω, δοκιμάζομαι, είναι μέσα στη δουλειά μου. Και σε αυτά τα πράγματα εγώ είμαι μπαμ μπαμ. Το αποφάσισα αμέσως. Μου άρεσε. Ανοιχτά έχει και τα αυτιά της για τις κριτικές. Εγώ είμαι έτοιμη να ακούσω τα πάντα και νομίζω το έχω αποδείξει. Και μου αρέσει και διορθώνομαι και τα πάντα. Και έχω και πάρα πολύ χιούμορ. Θα πρέπει να ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται να δει πώς τον κριτικάρουν. Δεν ψάχνομαι. Έχω αρκετή αυτοπεποίθηση, πιστεύω σε αυτό που κάνω και από εκεί και πέρα δεκτές όλες οι γνώμες. Πολλές θα είναι οι γνώμες και για τη Μαρία Μπεκατόρου που έφτασε χαμογελαστή στην επίσημη πρόβα και είναι έτοιμη και εκείνη για το νέο της ρόλο στην παρουσίαση του σοου. Για μένα φυσικά είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, που έχω αγωνία για να είναι αξιοπρεπή εμφάνισή μου στον κόσμο. Για όλα είμαι έτοιμη να ακούσω τις κριτικές. Είπαμε ότι ούτε εγώ ούτε το παιχνίδι μπορεί να αρέσει σε όλους. Σεβαστές σε απόψεις όλου του κόσμου. Εμείς αυτό που θα κάνουμε και εγώ με τη σειρά μου είναι να αρέσουμε σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Όπως η Ζέτα είχε πει ότι δεν θα βγει με τζιν στο dancing, έτσι λέει και η Μαρία για το νέο σοου. Πρέπει να είναι το ντύσιμο ανάλογο της περίστασης. Όπως και στο γάμο δεν πάμε με το τζιν μας, έτσι και εδώ δεν μπορούμε να έρθουμε. Κατά τα άλλα, οι επώνυμοι που συμμετέχουν τρέχουν και δεν φτάνουν. Είσαι πάρα πολύ. Γεργοφορημένη. Δεν μπορείς να φανταστείς, θα με διώξουν πριν ακόμα αρχίσουμε. Το μόνο που μπορώ να σου πω που μπορείς να δεις κιόλας είναι ότι έχω ξυριστεί. Άρα αυτός που θα κάνω δεν έχει μουσική καθόλου. Και μάλλον θα μου πούνε να ξυριστώ κι άλλο. Δεν θέλω, αλλά εντάξει, θα δούμε. Θα έχω μαλλί. Αυτό. Αυτό μπορώ να πω. Άρχισαν τα όργανα. Με την κιθάρα σας κανονικά. Με την κιθάρα ξανά στο σχολείο, μαθητής. Όλοι θέλουν ο έλεγχος να γράφει άριστα.